Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. 7 Δεκεμβρίου σήμερα μαζί σας τα αυτοδιοικητικά ως τις 7.30. Νέα μέτρα ή μάλλον παράταση των υφιστάμενων ανακοίνωσε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας στην σημερινή τακτική ενημέρωση των συντακτών. Σύμφωνα με τα όσα είπε, ως τις 7 Ιανουαρίου δεν πρόκειται να ανοίξουν σχολεία, εστίαση, ψυχαγωγία και δικαστήρια. Νέοι περιορισμοί έρχονται και για όσους επιστρέφουν από ταξίδι στο εξωτερικό. Ενώ απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν μικρές τροποποιήσεις, ίσως και παράταση στον περιορισμό κυκλοφορίας μετά τις 9 το βράδυ. Είναι κάτι που εξετάζει η κυβέρνηση, αλλά δεν ανακοινώνεται μέχρι στιγμής. Και επίσης παρέπεψε χρονικά για το λιανεμπόριο και άλλα καταστήματα όπως τα κομμωτήρια για ανακοινώσεις στο τέλος της εβδομάδας. Θα παρακολουθήσουμε τώρα ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Και στη χώρα μας, όπως και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, βοήθησε στην διθάσευση αρχικά και στην πτώση των κρουσμάτων στη συνέχεια. Όμως, η βελτίωση των επιδημιολογικών δεδομένων και η μείωση του ιουικού φορτίου είναι αργή. Πιο αργή από όσο αναμενόταν, εξαιτίας και της κόπωσης όλων μας, μετά από 10 μήνες μάχης με τον αόρατο και ύπουλο εχθρό, τον κορονοϊό. Είναι ενδεικτικό ότι συγκρίνοντας το δεύτερο με το πρώτο lockdown, η κινητικότητα είναι αυξημένη κατά περίπου 20%, ενώ τα περιοριστικά μέτρα, μετά και το κλείσιμο των σχολείων, είναι ουσιαστικά τα ίδια. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα, υπάρχει μια σχετική σταθεροποίηση ή και ήπια μείωση του κυλιόμενου μέσου όρου των κρουσμάτων. Επίσης, οι κατηλημμένες κλίνες ΜΕΘ βαίνουν μειούμενες, ενώ αυξάνεται και ο αριθμός των κενών απλών κλινών COVID-19. Σημειώνεται ότι ο μέσος όρος των ημερήσεων κρουσμάτων διαμορφώνεται σε 7ήμερη κυλιόμενη βάση σε 1.609 κρούσματα, έναντι 2.352 κρουσμάτων στο διάστημα 5 έως 11 Νοεμβρίου, της πρώτης δηλαδή εβδομάδας του δεύτερου lockdown, και 2.674 κρουσμάτων στο διάστημα 12 έως 18 Νοεμβρίου, οπότε και σημειώθηκε ο υψηλότερος ημερήσιος αριθμός νέων κρουσμάτων. Ο αριθμός των νοσηλευμένων παραμένει υψηλός στους 4.008 ανθρώπους, έναντι 4.079 στις 20 Νοεμβρίου, ενώ ο κυλιόμενος μέσος όρος 7 ημερών του δίκτυου εισαγωγών ανά ημέρα έχει μειωθεί στις 343 έναντι 447 την ίδια ημερομηνία, με τις εισαγωγές να είναι ισοσκελισμένες με τα εξιτήρια. Ωστόσο, με τόσο μεγάλο αριθμό διασωληνωμένων συνανθρώπων μας και κατελημμένων κλινών ΜΕΘ, εξακολουθεί να υπάρχει πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και οι γιατροί, οι νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες και να σώσουν ζωές. Με αυτά τα δεδομένα, επειδή η προστασία της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής δεν μπαίνουν σε καμιά ζυγαριά, η όποια επάνωδο στην κανονικότητα θα πρέπει να γίνει σταδιακά και με ασφάλεια. Ο δρόμος μας θα είναι πιο αργός, αλλά πιο σίγουρος και πιο ασφαλής. Με αυτόν τον γνώμονα, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής των Ειδικών, η κυβέρνηση ανακοινώνει σήμερα ποιοι τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας δεν θα ανοίξουν μέχρι το τέλος των γιορτών. Συγκεκριμένα, μέχρι την 5η 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6 το πρωί, παραμένουν κλειστά τα σχολεία, η εστίαση, η ψυχαγωγία, τα δικαστήρια, οι αθλητικές δραστηριότητες, εκτός από εκείνες που έχουν εγκριθεί από την Υγειονομική Επιτροπή, όπως για παράδειγμα τα επαγγελματικά πρωταθλήματα της Super League στο ποδόσφαιρο και της Basket League στο μπάσκετ, τα χιονοδρομικά κέντρα. Επίσης, παρατείνεται μέχρι την ίδια ημέρα και ώρα η απαγόρευση των διαπεριφερειακών μετακινήσεων στη χώρα, ενώ εξακολουθεί να ισχύει η απαγόρευση συναθρήσεων και κυκλοφορία τη νύχτα. Όπως εξακολουθούν να ισχύουν οι υφιστάμενες ρυθμίσεις για την τηλεεργασία και την ατομική άθληση έως 3 άτομα σε ατομικά σπορ. Για όσους επιστρέφουν από το εξωτερικό, πέραν της γνωστής διαδικασίας υποβολής PLF, θα υπόκειται σε rapid test κατά την είσοδο και θα μπαίνουν σε 10ήμερη προληπτική καραντίνα εφόσον εισέρχονται κατά το διάστημα από την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 έως την 5η 7 Ιανουαρίου 2021. Σε ό,τι αφορά την άπαξ επιστροφή στον τόπο μόνιμης κατοικίας, θα εφαρμόζονται ρυθμίσεις που ήδη ισχύουν με την επίδειξη Ε1 και Ε9. Αξιολογώντας την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων τις επόμενες ημέρες, ειδικά για τις εκκλησίες,
τα κομμωτήρια και το λιανεμπόριο θα γίνουν νεότερες ανακοινώσεις στο τέλος της εβδομάδας. Ειδικά για τις εκκλησίες μας στην περίοδο των γιορτών, θα υπάρξει επικοινωνία τις επόμενες ημέρες του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο κύριο Ιερώνυμο. Σημειώνεται από σήμερα έως και τις 8 Ιανουαρίου λειτουργούν τα καταστήματα εποχικών ειδών. Θα είναι ανοιχτά από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ, καθημερινά, και για την μετάβαση σε αυτά απαιτείται η αποστολή SMS στο 13033 με την επιλογή 2 ή συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωση κίνησης ή και χειρόγραφη βεβαίωση. Εντός των καταστημάτων θα τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα για τον περιορισμό μετάδοσης του κορονοϊού. Έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι αν χαλαρώσουμε θα το πληρώσουμε. Ας ξεπεράσουμε την κόπωση και ας παραμερίσουμε τον εφησυχασμό, έτσι ώστε όλοι μαζί ενωμένοι να νικήσουμε οριστικά τον κορονοϊό τους επόμενους μήνες. Μαζί με τα φετινά, διαφορετικά Χριστούγεννα, έρχεται και η ελπίδα που φέρνει η επιστήμη σε ολόκληρο τον κόσμο με ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια. Ας φροντίσουμε με τη συμπεριφορά μας να ρίξουμε το επιδημιολογικό φορτίο σε όλη τη χώρα, κερδίζοντας χρόνο που θα μας φέρει πιο κοντά στην οριστική έξοδο από αυτή την πρωτοφανή υγειονομική κρίση. Όσον αφορά τώρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που συνέρχεται στις 10 και 11 Δεκεμβρίου, θα τεθεί, όπως ομόφωνα είχε αποφασιστεί, η αξιολόγηση της συνολικής συμπεριφοράς της Τουρκίας. Το συμπέρασμα είναι πλέον ξεκάθαρο. Η Τουρκία είχε τον χρόνο να επιλέξει τον δρόμο της και τον σπατάλησε σε προκλήσεις. Είχε την ευκαιρία που της πρόσφεραν τόσο η Ελλάδα, όσο και η Ευρώπη, και δεν την αξιοποίησε. Εξέλαβε τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν αδυναμία και συνέχισε τις προκλήσεις και την απόπειρα τετελεσμένων. Το μήνυμα της Ελλάδας ήταν και είναι σαφές. Δεν μπορεί μια χώρα που δηλώνει ότι θέλει να είναι στρατηγικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αμφισβητεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε να παραβιάζει τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Ούτε να υπονομεύει την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτό δεν μπορεί ούτε να αγνοείται, ούτε να υποτιμάται από κανέναν. Όπως δεν μπορεί να αγνοείται το γεγονός ότι κρίνεται πλέον η αξιοπιστία της Ευρώπης. Την αλήθεια αυτή επισημαίνει εδώ και εβδομάδες σε όλες τις επαφές που έχει με ομολόγους του Πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας σε κάθε επικοινωνία του την ανάγκη εφαρμογής των κοινών ομόφωνων αποφάσεων και εκκίνησης της διαδικασίας κυρώσεων εναντί της Τουρκίας. Και βέβαια παραμένει στο τραπέζι το αίτημα που κατέθεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Οκτωβρίου για την πολιτική και ηθική υποχρέωση της Ευρώπης σε ό,τι αφορά το εμπάργκο όπλων. Δεν μπορεί ευρωπαϊκές σφαίρες να στραφούν εναντίον της. Η Ελλάδα επιθυμεί μια επικοδομητική σχέση με την γειτονική χώρα και έχει δηλώσει επανειλημμένα την ετοιμότητά της για συνέχιση των διερευνητικών επαφών από το σημείο που διακόπηκαν με τουρκική ευθύνη. Δεν μπορεί όμως να δεχτεί, σαν κίνηση καλής θέλησης και αποκλιμάκωσης, την προσχηματική απόσυρση του Ρουτσρέις 10 μέρες πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εάν η Τουρκία θέλει διάλογο και αποκλιμάκωση, οφείλει να το αποδείξει στην πράξη. Και για να το αποδείξει, χρειάζεται να επιδείξει συνέπεια και συνέχεια. Όσον αφορά την οικονομία, η Ελλάδα δεν είναι πια ουραγός στην Ευρωζώνη. Η κυβέρνηση δρομολόγησε και συνεχίζει εν μέσω πανδημίας ένα τολμηρό μεταρρυθμιστικό έργο που βελτιώνει το επενδυτικό περιβάλλον και οδηγεί στην αναμόρφωση της οικονομίας και της χώρας γενικότερα. Οι αγορές δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στην οικονομία μας, γεγονός που αποδεικνύεται έμπρακτα από τις αποδόσεις για τους τίτλους κάθε διάρκειας που κινούνται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Και την ίδια ώρα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για ξένες επενδύσεις που θα δώσουν στη χώρα νέα δυναμική και νέες, καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Χαρακτηριστικά γεγονότα αποτελούν οι επενδύσεις της Microsoft, το έργο της Volkswagen στην Αντιπάλαια και η επέκταση των επενδύσεων της Pfizer στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια στιγμή, η χώρα αποκτά οικονομική δύναμη πυρός για τα επόμενα χρόνια, καθώς μπορεί να αντλήσει 32 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και επιπλέον 40 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Και οι πόροι αυτοί θα συμβάλλουν άμεσα και αποτελεσματικά, όχι μόνο στην ταχεία και δυναμική ανάκαμψη, αλλά και την ουσιαστική αναμόρφωση της ελληνικής οικονομίας. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι το Ταμείο μας δίνει τη δυνατότητα να εντάξουμε έργα και επενδύσεις που έχουν γίνει από τον Φεβρουάριο του 2020. Στο μεταξύ,
Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελστάτ για το τρίτο τρίμηνο αναδεικνύουν τόσο τη δυναμική που είχε αναπτύξει η ελληνική οικονομία πριν την οικονομική κρίση, όσο και τις αντοχές της κατά τη διάρκεια της κρίσης. Συγκεκριμένα, το 2019 η ελληνική οικονομία παρουσίασε υψηλότερη μεγέθυνση, συν 1,9% από το 2018, σημειώνοντας μάλιστα για πρώτη φορά από το 2007 μεγαλύτερη ανάπτυξη από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Κάτι που συνεχίστηκε και το 2020, με ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο συν 0,4% και όχι ύφεση μείον 0,5% όπως ήταν οι εκτιμήσεις. Η ελληνική οικονομία όμως δείχνει και αντοχές, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία για το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο, όταν κόντρα στις προβλέψεις των καταστροφολόγων συγκράτησε την ύφεση κατά το πρώτο ενάμινο του 2020 σε μονοψήφιο ποσοστό. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που πλήττονται για όσο διάστημα απαιτηθεί και μέσα στο 2021. Έχει ήδη προβλέψει για το σκοπό αυτό 7 δισεκατομμύρια ευρώ και στέκεται δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Όπως γνωρίζετε, συνεδρίασε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο. Η κυβέρνηση, παρά την κρίση, συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις με μια σειρά σημαντικών νομοσχεδίων. Μεταξύ άλλων, στο Υπουργικό Συμβούλιο παρουσιάστηκε το νέο πλαίσιο για τις πρότυπες προτάσεις έργων, προτάσεις κοινοτομίας, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το τελικό σχέδιο Master Plan της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και η Εθνική Στρατηγική Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα ακολουθήσει, μετά το πέρας της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών και την ολοκλήρωση του Υπουργικού Συμβουλίου, η σχετική αναλυτική ανακοίνωση. Αύριο Τρίτη, και ώρα 11 το πρωί, ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει μέσω τηλεδιάσκεψης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη, στις 2 μετά το μεσημέρι, θα συμμετέχει στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, επίσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Την Πέμπτη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για τη διήμερη σύνοδο κορυφής της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου 2020 των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο τον περαιτέρω συντονισμό για την νόσο COVID-19, την κλιματική αλλαγή, την ασφάλεια και φυσικά τις εξωτερικές σχέσεις. Κλείνοντας, εκφράζω θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του ελληνικής καταγωγής χειρουσιαστή Πολ Σαρμπάνη, που έφυγε από τη ζωή. Όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός σε σχετική του ανάρτηση, ο γερουσιαστής Πολ Σαρμπάνης υπήρξε κορυφαία φυσιογνωμία στην Αμερικανική πολιτική και ισχυρός υποστηρικτής των ελληνικών θεμάτων, κάτι για το οποίο η Ελλάδα θα είναι πάντα ευγνώμων. Αυτά λοιπόν ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Από τη σημερινή τακτική ενημέρωση του Υπουργείου θα λείπει ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, καθώς όπως ενημερωνόμαστε και εμείς βρίσκεται στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων λόγω των εκτάκτων καιρικών φαινομένων σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Ο Διευθυντής Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας Χαράλαμπος Στεριάδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Στεριάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τι κάνετε? Εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται με τον καιρό. Ταυτόχρονα το χτύπημα από τον κορονοϊό συνεχίζει, κύριε Στεριάδη, αλλά και η βροχή δεν βοηθάει στο έργο, φαντάζομαι, της πολιτικής προστασίας. Εξού και η απουσία του κυρίου Χαρδαλιά σήμερα από την ενημέρωση. Ναι, είχαμε καιρικά φαινόμενα έντονα. Προφανώς και ο Υπουργός ασχολήθηκε με αυτά τα φαινόμενα. Έτσι ώστε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε καλύτερα, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα και στην Κεντρική Μακεδονία. Από χθες το βράδυ είχαμε έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή της Πιερίας. Διήρκησαν όλη τη διάρκεια της νύχτας. Κατά τόπους μας ανέφεραν παραπάνω από 200 χιλιοστά βροχής σε πολλές περιοχές. Οπότε το πρωί μεταβήκαμε στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας για σύσκεψη με την Αντιπεριφερειάρχη, τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και την πολιτική προστασία, για να εξετάσουμε λίγο τα φαινόμενα και τι μπορούμε να κάνουμε άμεσα για να παρέχουμε όποια βοήθεια. Η Κατερίνη ζήτησε να μπει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ναι, έχει γίνει ένα αίτημα επικαιροποίησης από ό,τι μας ενημέρωσαν τώρα. Το εξετάζουμε εδώ στην περιφέρεια, έτσι ώστε να φύγει στην Αθήνα, γιατί ήταν κηρυγμένη από προηγούμενη έκτακτη ανάγκη. Ναι, να γίνει επικαιροποίηση των σημείων. Θα γίνει και μια διάθεση μηχανημάτων έργου ήδη από την αντιπεριφερεια Κατερίνης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και με μηχανήματα έργου και με αντλητικά μηχανήματα για την άντληση υδάτων σε σημεία τα οποία πλημμύρισαν. Και ήδη από το πρωί έχουμε παράσχει κάποιες βοήθειες στην τροχέα, έτσι ώστε να μπορέσουν να καθαρίσουν τα δικά δίκτυα στην Πιερία.
Αλλά εκτός από εκεί, προβλήματα δημιουργήθηκαν και σε άλλους νομούς στην Κεντρική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε διάφορες λασπορροές, διάφορες καθυστερήσεις στα οδικά δίκτυα λόγω έντονης βροχόπτωσης το μεσημέρι και στην περιφερειακή οδό και στο Δήμο Θερμαϊκού και στα ανατολικά του νομού πηγαίνοντας προς Χαλκιδική στο ύψος της Καλλικράτειας. Συνεχίστηκαν στο ύψος της Βόλβης, είχαμε στο Δήμο Βόλβης Ολυμπιάδα με Σταυρό κάποιες διακοπές στην κυκλοφορία και εκεί πέρα είχαμε προβλήματα με την τροχέα, οπότε στείλαμε μηχανήματα έτσι ώστε να απεγκλωβίσουμε τα οδικά δίκτυα και οδηγούς που είχαν πρόβλημα. Και πηγαίνοντας τώρα προς το απόγευμα, προβλήματα στη Χαλκιδική, στην περιοχή της Καλλικράτειας, στη Νέα Γωνιά, τα ρέματα σε κάποια σημεία δώσανε κάποιο παραπάνω νερό στο οδικό δίκτυο, οπότε η τροχέα έπρεπε αναγκαστικά να αποκόψει την κυκλοφορία. Και στην περιοχή της Καλλικράτειας, στον οικισμό Αριζόνα και στο νότιο τμήμα Κασάνδρα Καλυθέα, σε κάποια σημεία βοήθεια της πυροσβεστικής για κάποιες αντλήσεις και στην περιοχή του Άγιου Μάμαντος. Και αναμένουμε μέχρι το βράδυ να τελειώσουν τα καιρικά. Α, και στα Κερδίλα, με συγχωρείτε, στην περιοχή του Σερών είχαμε κάποια προβλήματα. Γενικά η Κεντρική Μακεδονία χτυπήθηκε για άλλη μια φορά από το καιρικό φαινόμενο, το οποίο σιγά σιγά όμως φεύγει ανατολικά προς Καβάλα. Οπότε από αύριο και μετά θα αρχίσουμε να βλέπουμε για το καινούργιο καιρικό που μας έρχεται από Τετάρτη μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Με την ίδια μορφή πάλι. Πάλι με την ίδια μορφή, σε μεγαλύτερο εύρος όμως, μεγαλύτερη χρονική διάρκεια από το χθεσινό, το οποίο θα μας απασχολήσει μέχρι το Σαββατοκύριακο και θα έχουμε και αρκετή μεγάλη πτώση θερμοκρασίας από ό,τι μας ενημέρωσαν. Πάντως στη Χαλκιδική είχαμε και δύο απεγκλωβισμούς εκεί στην περιοχή που είπατε, Σωσόπολη και μία ποτίδα. Φαίνεται, κύριε Στεριάδη, ότι όσες φορές και αν υπάρξουν προειδοποιήσεις για τα καιρικά φαινόμενα, πάλι κάποιες μετακινήσεις θα γίνονται, πάλι κάποια προβλήματα με οδηγούς και αυτοκίνητα θα σημειώνονται. Σίγουρα, διότι δεν μπορείς να γνωρίζεις εξ αρχής τι δουλειά έχει ο κάθε πολίτης και πού πρέπει να μετακινηθεί. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε αυτό, ούτε το κρίνουμε. Εμείς η δουλειά μας είναι να παρέχουμε βοήθεια και να μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι στους πολίτες μας όταν και εφόσον χρειαστεί, με τη βοήθεια και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας και όλων των συναρμοδιοφορέων και του Δήμου. Οπότε προβλήματα πάντα θα υπάρχουν. Όσο υπάρχουν έκτακτες ανάγκες και έκτακτα καιρικά φαινόμενα, θα υπάρχουν και κάποια τέτοια προβλήματα. Το θετικό είναι πάντως ότι δεν έχουμε απώλεια ανθρώπινης ζωής, ούτε και μεγάλες καταστροφές σε περιουσίες, έτσι ώστε να έχουμε εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα σε καταστήματα, σε υπόγεια αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γι' αυτό είπα, εξετάζουν τώρα οι υπηρεσίες και τις περιφέρειες και των Δήμων, τεχνικές υπηρεσίες, πολιτική προστασία κάνουν τους ελέγχους. Θα συνεχίσουν και σήμερα το απόγευμα μέχρι και αύριο το πρωί, έτσι ώστε να δούμε πού είναι τα προβλήματα όλα. Και το λέω του περιφερειακού του κ. Τζικώστα ήταν να εξεταστούν τα πάντα, έτσι ώστε να δούμε εκτός από την Πιερία, αν και εφόσον χρειάζεται, να κάνουμε κάποιες άλλες παρεμβάσεις και στους λοιπούς νομούς. Δεν υπήρξε κάποια ειδοποίηση πρόβλημα από την περιοχή της Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη που είχαμε τα προβλήματα? Όχι, από εκείνη την περιοχή, επειδή μιλήσαμε, δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα να μας ενημερώσουν για μετά τους καθαρισμούς που κάναμε στην περιοχή της Ολυμπιάδος. Παραμένουμε τώρα σε επιφυλακή, όπως είπα, γιατί το καιρικό συνεχίζει, όπως είπαμε, από Τετάρτη και μετά μέχρι το Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε παρόν. Ευχόμαστε να είναι μικρής έκτασης και έντασης. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει και όλοι να προσέχουμε και οι πολίτες, και επειδή θα πάμε και σε κάποιες καινοπτώσεις, θα πέσει θερμοκρασία, ειδικά αν κυκλοφορήσουμε βραδινές ώρες παρόλο την απαγόρευση λόγω εργασίας, να προσέχουμε και να χρησιμοποιήσουμε και αλυσίδες, αν και εφόσον χρησιμοποιήσουμε οδικά δίκτυα που είναι ψηλά σε βουνά ή σε περιοχές δύσκολες, διπρόσιτες και δύσβατες. Πάντως έχουμε σχεδόν ένα 24ωρο μπροστά μας που θα κάνουν λίγο πίσω, θα υποχωρήσουν τα φαινόμενα σε σχέση με την προετοιμασία που μπορεί κάποιος ή θέλει να κάνει. Οπότε, κύριε Στεριάδη, σωστά, από Τετάρτη τα χειρότερα από έρχονται. Ξανά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ απόγευμα για την ενημέρωση. Καλό απόγευμα. Να πούμε ότι στον δρόμο Σωσόπουλης Βεριάς του Δήμου Νέας Προποντίδας ένας 65χρονος χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί με το φορτηγάκι που οδηγούσε, πέρασε. Προσπάθησε να διασχίσει ρεύμα, οπότε εγκλωβίστηκε εκεί. Τρεις πυροσβέστες από τη Β' ΕΜΑΚ τον απεγκλώβησαν, ενώ το ίδιο περιστατικό συνέβη και σε παράδρομο στη Νέα Ποτίδα. Εκεί ο οδηγός Γιοταχή προσπάθησε να περάσει σημείο που είχε συσσωρευτεί νερό. Στη συνέχεια κλήθηκε πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό του. Πολλές περιοχές, όπως ακούσαμε τον κύριο Στεριάδη, είχαν πρόβλημα και πλημμύρισαν υπόγεια, όπως τον Άγιο Μάμα. Η πυροσβεστική αναγκάστηκε να παρέμβει. Στα Νέα Μουδανιά πλημμύρισαν δρόμοι και είχαμε έντονα προβλήματα ως προς την κίνηση στους δρόμους. Και στη Θεσσαλονίκη να πούμε ότι
Έχει υποχωρήσει ένα κομμάτι του οδοστρώματος στο ύψος της Αλεξάνδρους Βόλου, κοντά στο σημείο, στη διασταύρωση με Εθνικής Αμήνης. Χρειάζεται προσοχή. Υπάρχουν προβλήματα, ήταν σφοδρή η νεροποντή, δημιούργησε όντως προβλήματα και όπως ακούσαμε από τον Διευθυντή Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας, θα έχουμε συνέχεια και το επόμενο διάστημα από την Τετάρτη και μετά. Να επανέλθουμε τώρα στο θέμα των μέτρων και της επέκτασης χρονικά αυτών, όπως ανακοίνωσε ο κύριος Στέλιος Πέτσας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στις ερωτήσεις που απάντησε ο κύριος Πέτσας, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τα SMS ήρθαν για να μείνουν, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. Δεν είναι κάτι που ως μέτρο θα φύγει άμεσα. Αν ανοίξει το λιανεμπόριο και τα καταστήματα κανονικά λειτουργήσουν, πάλι τα SMS θα ισχύουν, όπως εκτίμησε ο κύριος Πέτσας και ανέφερε. Όσον αφορά τα θέατρα και τους κινηματογράφους και τα μουσεία, είπε ότι δεν πρόκειται να ανοίξουν. Αλλά υπάρχει μια μικρή συζήτηση για το θέμα των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, ίσως και κάποιων άλλων τομέων του πολιτισμού. Σε ερώτηση δημοσιογράφων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε επίσης ότι αναμένεται βελτίωση στα επιδημιολογικά δεδομένα και με βάση αυτά η Επιτροπή θα εισηγηθεί σχετικά με το άνοιγμα του λιανεμπορίου. Όσον αφορά τώρα το γιατί δεν άνοιξαν τα σχολεία, ο κύριος Πέτσας επεσήμανε ότι ήταν ένα ρίσκο που δεν άξιζε να πάρει κανείς και ότι θα επικρατούσε μόνο αναστάτωση και τίποτα περισσότερο. Η 7η Ιανουαρίου επιλέχθηκε ως ημερομηνία για όλους τους υπόλοιπους τομείς, ώστε να υπάρξει μια εναρμόνιση με το άνοιγμα των σχολείων, απάντησε ο κύριος Πέτσας και παρέπεψε, όπως είπαμε, χρονικά για τα επόμενα βήματα ανοίγματος της αγοράς ή άρσης, οποιασδήποτε άρσης των μέτρων, σε ανακοινώσεις που θα γίνουν τις επόμενες πλέον ημέρες προς το τέλος της εβδομάδας. Σήμερα, όπως είπαμε, είναι 7 του μηνός. Η παράταση για το lockdown μέχρι τις 14 του μηνός είναι σε ισχύ. Ενώ οι αλλαγές που έρχονται σε ταξίδια από το εξωτερικό έχουν να κάνουν με την δεκαήμερη καραντίνα, στην οποία θα πρέπει να μπαίνουν όσοι επιστρέφουν. Πέρα δηλαδή από το μοριακό τεστ των 72 ωρών στον τόπο όπου έχουν ταξιδέψει πριν επιστρέψουν στην Ελλάδα και ένα rapid test που θα τους γίνεται στις πύλες εισόδου της χώρας, στη συνέχεια θα πρέπει να μπαίνουν και σε καραντίνα 10 ημερών στον τόπο διαμονής τους εδώ στην χώρα. Θα δούμε τώρα σε λίγη ώρα τα αποτελέσματα από τον σημερινό αριθμό των κρουσμάτων. Ο κύριος Μαγιορκίνης, η κυρία Παπαευαγγέλου και ο κύριος Κοντοζαμάνης θα μας ενημερώσουν στην τακτική ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας για τα στοιχεία, το σε ποια θέση πλέον βρίσκεται η χώρα μας, πού βρισκόμαστε, για τους ανθρώπους που είναι διασωληνωμένοι, τους θανάτους δυστυχώς που έχουμε και έχουν μπει για τα καλά ως στατιστικό πλέον δυστυχώς στοιχείο στη ζωή μας και φυσικά όπως είπαμε τον αριθμό των κρουσμάτων γενικά στη χώρα και τα επιδημιολογικά φορτία σε ειδικότερες περιοχές που εμφανίστηκαν ως επιβαρημένες όλες τις προηγούμενες ημέρες. Περνάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα το πρώτο μας. Θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, στη σύνδεση με το Υπουργείο και την τακτική ενημέρωση.